Σάρκα και οστά παίρνουν σιγά σιγά τα έργα του παλαιού Γάσιπη. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τα έργα ανάπλασης του παλαιού Γασιπή, καθώς σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, τα έργα πρόκειται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2023. Την ανάπλαση του παλαιού Γασιπή, ένα έργο ιστορικό και εμβληματικό για την πόλη μας, για το Δήμο Λευκωσίας, ένα από τα σπουδαιότερα έργα που εκτελεί ο Δήμος Λευκωσίας. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ήταν ένας ιστορικός χώρος για τους Λευκωσιάτες, ήταν το πρώτο αθλητικό γήπεδο. Εδώ το σημείο που βρισκόμαστε είναι ενωμένο με τον Παιδιαίο Ποταμό, με την Αρχιγραμματεία. Είναι ένα βήμα από την παλαιά πόλη, την Πλατεία Ελευθερίας και το Εμπορικό Τρίγωνο. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Λευκωσίας, μετά και από την πολύ σπουδαία ολική ανάπλαση που έκανε όλου του εμπορικού κέντρου, που έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα κέντρο ελκυστικό, ανταγωνιστικό, υπαίθριο και φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και ανθρωποκεντρικό, έχει προχωρήσει εδώ και λίγο καιρό στην ανάπλαση εδώ του παλαιού Γασιπή. Σε ένα νέο σημείο αναφοράς πρόκειται να μετατραπεί το παλαιό Γασιπή με στόχο την αναζωογόνηση του κέντρου της πρωτεύουσας. Ένα έργο που πρόκειται να συνδέσει τον εντός των τείχων ιστορικό πυρήνα με τον Παιδιαίο Ποταμό, συμβάλλοντας ακόμα και στην αύξηση της βιοποικιλότητας στην πόλη. Ένα έργο εμβληματικό το οποίο θα δημιουργηθεί ένα τεχνητό δάσος από πάνω. Στη μέση θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο το οποίο πρόσφατα ο Δήμος Λευκωσίας το έχει ονοματίσει Μίκης Θεοδωράκης. Και από κάτω από αυτό το υπέροχο τεχνητό δάσος, ας το ονομάσουμε, θα υπάρχουν και δύο επίπεδα υπόγειων χώρο στάθμευσης. Το έργο συνυπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ του Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιορκάτσι και της κοινοπραξίας Sifield Construction, Sifield Development. Τα έργα ανάπλασης ξεκίνησαν και επίσημα στις 10 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, 14 μέρες δηλαδή μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το στολίδι της πρωτεύουσας θα περιλαμβάνει καφετέριες, εστιατόριο, βιβλιοπωλείο, γκαλερί, το αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης, πλατεία, πλαγιές με πράσινο, μικρού μήκους καταράκτες, νεροκουρτίνα και δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας πάνω των 500 οχημάτων. Εδώ πάνω θα δημιουργηθεί ένα τεχνητός λόφος από κυπριακά δέντρα και θάμνους. Στη μέση θα δεσπόζει ένα αμφιθέατρο το οποίο θα φαίνεται ότι αναδύεται και κατά μήκος της λεωφόρου Ευαγόρου θα υπάρχει και εμπορική ανάπτυξη όπου θα υπάρχουν αίθουσες για διάφορες χρήσεις, τις οποίες και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί. Πάμε όμως να θυμίσουμε πως ήταν παλιά το Γάσιπη. Το παλιό Γασιπή ήταν ποδοσφαιρικό στάδιο χωρητικότητας 12.000 θεατών. Κατασκευάστηκε το 1902 και άνοικε στο Γυμναστικό Σύλλογο τα Παγκύπρια μέχρι και το 1999, όπου η ιδιοκτησία του πέρασε στο κράτος και μετέπειτα στο Δήμο Λευκωσίας. Το στάδιο εγκαινιάστηκε το 1902 και αποτελούσε την έδρα πολλών ομάδων της Λευκωσίας, της Ένωσης Νέων Τραστ, του ΑΠΟΕΛ, του Ολυμπιακού Λευκωσίας, της Ομόνιας, του Ορφέα Λευκωσίας και άλλων. Στις 24 Ιουνίου 1991 υπογράφηκε συμφωνία ανταλλαγής του παλαιού Γασιπή με την κυβέρνηση της Κύπρου με σκοπό την ανέγερση νέου σύγχρονου σταδίου. Το παλιό Γασιπή σταμάτησε τη λειτουργία του το 1999 και έκτοτε χρησιμοποιείται ως χώρο στάθμευσης. Στο στάδιο διεξάγονταν και συναυλίες, με σημαντικότερη αυτή που έδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης στις 12 Ιουλίου του 1975, ένα χρόνο μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Πρόσφατα είχε να αποθάνει ο μεγάλος συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης και επειδή εδώ σε αυτό το σημείο που στεκόμαστε το 1975 είχε δώσει μια ιστορική συναυλία όπου συγκίνησε όλη την Κύπρο και όλο τον Ελληνισμό για να στηρίξει τους πρόσφυγες από την τουρκική εισβολή. Ο Δήμος Λευκωσίας πρόσφατα έχει αποφασίσει αυτό το αμφιθέατρο εδώ που θα ανεγερθεί να έχει το όνομα αυτού του μεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Πίσω στο σήμερα και μετά τις έντονες πιέσεις του Δημαρχείου και με την πολύτιμη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής, το έργο συγχρηματοδοτήθηκε και άρχισε σιγά σιγά δύο χρόνια μετά την έναρξη των έργων να παίρνει μορφή. Δεν βρισκόταν στην κυριότητα του Δήμου Λευκωσίας, να υπενθυμίσουμε ότι στο παρελθόν έγιναν κάποιες προσπάθειες, ειδικά από το κεντρικό κράτος, για μια ανάπλαση και διαφορετική χρήση από αυτή που θα περιγράψουμε. Όμως να υπενθυμίσουμε ότι οι Λευκωσιάτες με ένα ισχυρό δημοψήφισμα είχαν τονίσει ότι θα ήθελαν εδώ ένα χώρο πραγματικό
παρασύνου, ένα πάρκο, ένα χώρο συνάρθρησης, το οποίο θα μπορούσαν να έρχονταν να απολαμβάνουν και όχι κάτι άλλο. Έτσι, ο Δήμος Λευκωσίας και η Επιδημαρχίας Κωνσταντίνου Γιωργάκη διεκδικήσαμε αυτό το χώρο και ήρθε στην κυριότητα του Δήμου Λευκωσίας από τον μακαριστό Σοκράτη Χάσικο, με τη δέσμευση ότι άμεσα θα ξεκινούσαμε ένα έργο ανθρωποκεντρικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Στο χώρο πρόκειται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη πλατεία της Λευκωσίας, με τον προϋπολογισμό του έργου να αναμένεται να αγγίξει τα 19.729.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου και 10 χρόνια συντήρηση. Το όλο έργο θα κοστίσει 20 εκατομμύρια και σε αυτόν, εκτός από την ανάπλαση αυτή που βλέπουμε, περιλαμβάνεται και η δεκαετή συντήρηση. Και από αυτά τα 20 εκατομμύρια, περίπου το 60% συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Θάλια 2021-2027. Να πούμε ότι η στήριξη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και από αυτό το Ταμείο Συνοχής είναι πολύ σπουδαίο για την πατρίδα μας και για το Δήμο Λευκωσίας, διότι μέσω αυτών των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων καταφέρνουμε να αναπλάσουμε ολόκληρες περιοχές, να αναπλάσουμε και όλο το εμπορικό κέντρο, αλλά και από αυτά τα Ταμεία Συνοχής πολλές φορές παίρνουμε κονδύλια για να αναπλάσουμε και να ανακατασκευάσουμε και στις οικιστικές γειτονιές, πεζοδρόμια και πάρα πολλές υπηρεσίες όπου έχουν σκοπό την βελτίωση ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας. Άρα το Ταμείο Συνοχής είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόγραμμα. Μάλιστα και η λέξη συνοχή αυτό υποδηλεί. Συνοχή είναι ο τρόπος με τον οποίο το ένα κράτος συνδέει το άλλο και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλήφθηκε ότι για να αντέξει αυτό το οικοδόμημα που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τα κράτη να έχουν μια ισονομία μεταξύ τους, να έχουν μια οικονομική παρόμοια ευημερία. Ως εκ τούτου, τα ισχυρά οικονομικά κράτη, σύμφωνα και με το πρόγραμμα συνοχής, είναι υποχρεωμένα να χρηματοδοτούν έργα κοινής ωφελίας στα ασθενέστρα οικονομικά κράτη, για να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και να υπάρχει ισονομία. Ο νέος χώρος στάθμευσης θα περιλαμβάνει 38 χώρους για άτομα με αναπηρία, 28 για άτομα μειωμένης κινητικότητας, 12 χώρους φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων προς κατασκευή και 108 θέσεις για ηλεκτρικά οχήματα. Οι δύο υπόγειοι χώροι στάθμευσης θα είναι χωρητικότητας 554 θέσεων, εξ αυτών οι 38 θα είναι για άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η υβριδική χρήση αυτού του χώρου, όπου στον αποκάτω χώρο θα έχουμε το τεράστιο αυτό χώρο στάθμευσης, ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενεί τα αυτοκίνητα για να επισκεφτόμαστε και το εμπορικό τρίγωνο της Λευκωσίας, τη μεγάλη ανάπλαση Στάση Κράτους Μακαρίου, καθώς βρίσκεται και ένα βήμα από τον πεδιαίο ποταμό και την ποδηλατολωρίδα που πρόσφατα εγκαινιάσαμε ο Δήμος Λευκωσίας, ο οποίος ξεκινά από την έγκομη, καταλήγει στο κέντρο της Λευκωσίας και με μια υπέργεια διάβαση περνά πάνω από τον πεδιαίο ποταμό, καθώς επίσης και από την Παλαιά Πόλη και το πολύ μεγάλο έργο της Πλατείας Ελευθερίας. Η Πλατεία Ελευθερία είναι το έργο που γεφύρωσε την Παλιά Πόλη με την καινούργια πόλη και έχουμε τώρα το έργο εδώ που εξελίσσεται. Η ανάπλαση του χώρου του Παλαιού Γασιπή βασίζεται στο να αποτελέσει ένα πράσινο πνεύμονα μονωμένο από την πόλη και την κυκλοφορία. Να διατηρηθεί το ανοιχτό αμφιθέατρο αστικών συγκεντρώσεων όπως συνέβαινε στο παλιό στάδιο, αλλά και να υπάρξει μια εμπορική υποστήριξη της επιχειρηματικής βιωσιμότητας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του πλανήτη μας είναι η κλιματική κρίση. Θα πρέπει οι πόλεις να γίνουν ανθεκτικές σε αυτή την κρίση και γι' αυτό και ο Δήμος Λευκωσίας θωρακίζει την πόλη μας με έργα φιλικά προς το περιβάλλον. Άρα αυτός ο χώρος πρασίνου εδώ που δημιουργούμε και μαζί με άλλα πολλά έργα έχουν σκοπό να συμβάλλουν στην ενίσχυση της πόλης μας ώστε να αντέξουμε αυτή την κλιματική κρίση.